Κόμποστ. Κομπόστ. Κομπόστ, κομπόστ, πώς το λένε. Κομπόστ, ναι. Ό,τι χόρτα έχουμε, ό,τι φλούδια, αυγά. Πρέπει να τα βάλεις με κάποια σειρά, έτσι, ή όχι. Δεν ξέρω, λογικά πρέπει να υπάρχει σειρά. Αυτό από κάτω είναι, συνδέεται με το χώμα. Το βρέχω και λίγο καμιά φορά. Ναι, ναι. Έτσι ώστε... Από κάτω έχει κενά, έχει αέρα. Ναι, από κάτω είναι συνδεμένο με το χώμα, δεν είναι ανοιχτό. Μια χαρά. Και πόσο καιρό κάνεις να γίνει το λίπασμα? Κοίταξε, αυτό εδώ πέρα κάνα τετράμινο, έκανε πεντάμινο. Το εδώ έξω, ε. Το βγάλα από να ανοίξει το πορτάκι και έβγαλα από κάτω. Α, για να πώς ανοίξει το πορτάκι από κάτω. Είναι λίγο δύσκολο να το ανοίξω, πρέπει να αναφέρω κάτι. Ανοίγει από το πορτάκι, μαζεύω το χώμα μπροστά, το ανοίγω, το βγάζω και τραβάω το από κάτω, κατάλαβες. Εκεί. Ωραία. Να το ανοίξω, περίμενε, αλλά θέλω να τραβήξω λίγο, περίμενε. Τώρα. Αυτά εδώ τα πατάμε έτσι. Βλέπεις το αυτό. Και ανοίγει. Α, και είναι έτοιμο από κάτω, έτσι. Και από εδώ πέρα κάτω, να. Ό,τι είναι έτοιμο, το γίνεται. Εντάξει, ναι, ναι, ακόμα δεν είναι έτοιμο. Αλλά, ναι. Εντάξει, μια χαρά, μια χαρά. Κατάλαβες πώς γίνεται. Έγινε. Αλλά δουλεύει αυτό, ναι. Απίθανο πράγμα, δηλαδή. Δεν χάνεται τίποτα. Ανακυκλώνεται όλη η φύση. Κάτσε, το βγάλουμε τελείως. Εντάξει. Ας βγάλω λίγο. Κάτσε. Αυτό εδώ πέρα είναι κόμποστ, έτοιμο. Βλέπεις. Θα το βάλουμε μέσα. Κάτω είναι συνδεμένο με το χώμα, δεν είναι ανοιχτό από κάτω. Είναι καλό εργαλείο. Μπορεί να κάνεις και με μπαλέτες βέβαια.